μίλησε. Οι Έλληνες ψήφισαν με ενθουσιασμό για τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι καλούνται να σταθούν αντάξει των υποσχέσεων που μοίρασαν. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η προεκλογική περίοδος ήταν ξεθυμασμένη, ιδιαιτέρως στις μεγάλες πόλεις. Οι μικρότερες είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. Είμαι γιος του Χρήστου και της Μαρίας Ιωαννίδου και σύζυγος της Δέσποινας Κωνσταντινίδου. Πρώτος ξάδερφος του Κώστα Μαρκιανίδη, δεύτερος ξάδερφος του Αντώνη Σαρίογλου, κουνιάδος του Παντελή Κωνσταντινίδη και του Αγάπιου Κωνσταντινίδη, μπατζανάκης της Βαρβάρας Θεοδωρίδου, κολλητός του Κώστα Καρανάτσιου, του Κώστα Μανουσαρίδη, του Γιώργου Πελαγίδη, του Τάσου Ανδρεάδη. Γεννήθηκα στην πόλη της Πτολεμαϊδας με Κεσαρική στις 6 και 4 το απόγευμα. Μέσα σε ένα εναλλασσόμενο δυστοπικό τοπίο που καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας, η εποχή της μεταλιγνητικής μετάβασης αναζητά ένα όραμα που θα δώσει πνοή στον τόπο μέσα από καινοτόμες δράσεις και ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις για μια πόλη με απαράμιλη ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για ένα αηφόρο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Στη μακρινή Φάρμα δεν ασχολήθηκαν ούτε λεπτό με τις εκλογές. Άλλα πράγματα, ιδιαιτέρως δίσωσμα, απασχόλησαν τους παίκτες, τα οποία δυστυχώς δεν περιορίστηκαν στη συγκεκριμένη εκπομπή. Έχεις αρίστηκα καθόλου αυτές τις μέρες. Έλα ρε! Που πιστεύω έχει διπλώσει το έντερό σου και είναι για κλάσιμο. Για να έρθεις καλά πρέπει να βγεις ψηλάκι να γραμμίσεις. Είσαι από αυτούς το ένα τετρασεκατομμύριο που δεν χαίζουν καθόλου, ε. Ναι. Σας είπε κάποιος, ξέρω εγώ, ότι έχω διάρρεια. Κακό είναι να πες για το χέσιμο. Αυτά τα μικρά ζουν οπουδήποτε υπάρχει νερό. Σε λίμνες, νερόλακους, ποτάμια μικρά και μεγάλα, όμως, οι όχθες να μην είναι πολύ απότομες, για να μπορούν να μπουν και να βγουν με ευκολία. Είναι αμφίβια πλάσματα. Ζουν και στην ξηρά και στο νερό. Συχνά τους βλέπεις να κολυμπούν στο ίδιο νερό συγχρόνως. Η λιμνούλα όμως έχει σχεδόν στερέψει και όλοι συναγωνίζονται για μια θέση στο λίγο νερό που απομένει. Εκπλήσεται κανείς με το πόσο γρήγορα μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν όταν επιβάλλεται. Αν όχι με χάρη, σίγουρα με προφανή ευκολία. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ένας εξαιρετικός σεφ. Επίσης, είναι εξαιρετικός συμπαρουσιαστής. Φέτος συνεργάζεται με τον Μάρκο Σεφερλή και είναι πολύ λογικό να επηρεάζεται από τον επιτυχημένο κωμικό. Δοκίμασε και τα δύο πιάτα και είναι έτοιμος να κάνει την κριτική του. Γιατί γελάς? Γελάς για το πιάτο ή βλέπεις κανένα κ***κο, δεν ξέρω. Γιατί εγώ δεν γελάω καθόλου με αυτά που βλέπω. Αυτό δεν είναι πατάτα. Αυτό είναι η πέτρα που έβαλε ο Δαβίδ στη σφεντόνα και σκότωσε τον Γολιάθ. Τα μακαρόνια αυτά θυμίζουν τα κορδόνια της Μπάρμπι. Τα μακαρόνια είναι σαν να τρως, ξέρω εγώ, σιδηρόβεργες. Τα νούντλς είναι τόσο σκληρά που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για χορδές σε κιθάρα. Σαν να τρως ψημένο λάστιχο. Σαν να καταπίνεις μια χούφτα ούπα. Είναι σαν να τρως στραγάλι. Σπαγκέτι αλπέτρα. Η φετινή τηλεοπτική παραγωγή είναι ιδιαιτέρως προσεγμένη. Κυριαρχούν τα σύριαλ εποχής. Μάθαμε πώς ερωτεύονταν το 1800, τα ναυάγια της δεκαετίας του 60, τα μεταπολεμικά οικογενειακά δράματα. Η δουλειά που κάνουν οι σεναριογράφοι είναι καταπληκτική. Ξεσκονίζουν βιβλιοθήκες, αναζητούν στοιχεία, αναπαράγουν την κάθε εποχή με θαυμαστή πιστότητα, προσέχοντας την κάθε λεπτομέρεια. Περίπου. Είστε πολύ τυχεροί στην Αθήνα, μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση όποτε θέλετε. Καλά, σαν το σινεμά δεν είναι. Θες να πάμε απόψε? Παίζει τις θαλασσιές στις Χάντες.
Εντάξει, γίνονται κάποια λαθάκια, αλλά συγχωρούνται. Το βασικό είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι δίνεται μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Τις προάλλες, διάβασα στην εφημερίδα μια διαφήμιση. Κάτσε να απαντήσω λίγο. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Κάτσε να απαντήσω λίγο. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Με τόσα σύριαλ εποχής κινδυνεύουμε να χάσουμε την επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Να θεωρήσουμε ότι οι γυναίκες φοράνε τσεμπέρια και οι άντρες είναι κουστούμάτι ή πειρατές. Έχω μια πρόταση. Αντί να ζούμε στο παρελθόν, να ρουφήξουμε το παρόν. Αντί να βλέπουμε τηλεόραση, ας βγούμε βόλτες στους δρόμους, τις πλατείες και τα λιμάνια. Ιδιαίτερα στα τελευταία, θα έχουμε την ευκαιρία να αφουγκραστούμε την Ελλάδα του σήμερα. Κατάλαβες! You make me crazy, ρε! Yes, it's okay! Yes, it's okay! I'm okay! What is okay? Out the boat! You captain? Χάρη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες κατέχουν και μία ξένη γλώσσα. Όμως αυτό δεν αρκεί. Τα δημόσια σχολεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων. Ας πούμε ότι κάποιος θέλει να γίνει τραγουδιστής. Πού θα φοιτήσει? Μέχρι πρόσφατα υπήρχε κενό. Ευτυχώς, καλύφθηκε με την ίδρυση της Ακαδημίας του Fame Story. Καφίλου Μάριος. Παρόλο. Έλα να πεις μάθημα. Μάθημα. Αν εσύ έρχεσαι στο μάθημα χωρίς να ξέρεις τα λόγια, δεν έχεις δουλέψει, δεν έχεις προετοιμασία για αυτό το μάθημα. Τι μάθημα, ρε παιδιά. Τι μάθημα. Δεν έχουμε γεωγραφία σήμερα. Πειράζει να πω ιστορία. Δεν γίνεται. Θες να φέρω και το Σωτήρα σκοτώ τα λόγια. Δεν γίνεται, ψυχούλα μου, να δουλέψουμε. Συγγνώμη, φταρνίστηκα, κύριε καθηγητά. Γιάννη χασμουριέσαι. Γελάτε από κάτω, γιατί να σου πω, αν είσαι ένα αστέρι, θα σε βάλω πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αγάπη μου. Γελάς, ρελάξει. Είσαι 2 χρονών, Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ. Ποιον κοροϊδεύεις, Γιάννη Στεφανίδη? Κοροϊδεύεις, γιατί βαριέσαι. Νιώθω ότι... Έλα να σου πω κάτι. Γιατί κάποιος να θέλει να γίνει διάσημος? Η απάντηση είναι απλή. Για να μπορεί να δίνει συνεντεύξεις. Αν δεν υπήρχε το Survivor, θα καλούσαν την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για να απαντήσει σε μια σειρά από σπουδαία ερωτήματα. Συμπλήρωσε τη φράση. Κάνω το καλύτερο. Κρεβάτι. Τις πιο ωραίες συνεντεύξεις τις δίνει η Σοφία Χατζηπαντελή του My Style Rocks. Επειδή έχει μεγάλη ευχέρεια στη γλώσσα, την καλούν σε διάφορες εκπομπές για να πει τη γνώμη της. Εκεί που κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της, είναι στα θέματα μόδας. Αυτή είναι η Λάουρα Νάργες. Wow. Πάμε στην επόμενη. Προχωράμε. Κάποια τηλεοπτικά θεάματα θεωρούνται κλασικά. Ένα από αυτά είναι η Φέη Σκορδά. Μπορεί να περνούν τα χρόνια, αλλά παραμένει ακλόνητη και όρθια. Δηλαδή, όχι ακριβώς όρθια. Γεια σας, θα τα πούμε σε λίγο. Λάζερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόσεξε, Φέη. Καλό χτύπημα να λιώσουν όλα τα ύλη. Παναγία μου. Πάω σε πολύ ωραία δωράκια. Πάγανε, παιδί μου. Γούρι. Ξεκινάμε, Σπύρο μου. Για πες. Μπορεί η Φέη Σκορδά να είναι κάπως ασταθής, αλλά όλοι γνωρίζουν το όνομά της. Μιλάμε για τη Φέη Σκορδά. Στην πολιτική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι βουλευτές μπερδεύουν τα ονόματα των συναδέλφων τους, ιδιαιτέρως των αντιπάλων. Πρόκειται για αναβάθμιση της πολιτικής αντιπαράθεσης, που πλέον θυμίζει καυγάδες νηπιαγωγείου. Η πρώτη παρουσία υπό την ιδιότητα βεβαίως του ακροατού της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο για τον κύριο Κασελάκη. Για τον κύριο Κασελάκη να μην ήτανε απογοητευτική. Δηλαδή,
Έκανα ένα λάθος. Τώρα μην κάνετε έτσι. Έκανα ένα λάθος και το διόρθωσα. Γιατί είστε τώρα έτσι? Χτες ήρθε ένας υπουργός σας εδώ για να μας καταγγείλει για κενό προτάσεων και για ότι τέλος πάντων υπάρχει ιδεολογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για τον κύριο Τσεκουρίδη, συγγνώμη, τον κύριο Βορίδη. Τσεκουρίδης! Αυτό είναι το όνειρο πολλών Ελλήνων, να βρουν μια θέση στη Βουλή. Το καταφέρνουν μόνο 300 και ένας ακόμη. Ο Νίκος Ευαγγελάτος. Σήμερα λοιπόν είχαμε και την πρώτη επίσημη εμφάνιση εντός του Κοινοβουλίου του κυρίου Κασελάκη. Τον βλέπετε εδώ. Τι έγινε? Μιλούσε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάθισε στα έδρανα ο κύριος Κασελάκης. Έκανε εκεί και το λογοπαίγνιο. Ο κύριος Βορίδης που τον είπε Φαμελάκη. Μπορεί να γίνονται εκλογές, αλλά οι πρωταγωνιστές της Βουλής παραμένουν οι ίδιοι. Ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς αλλάζουν κόμματα. Είναι δηλαδή σαν τους παίκτες των τηλεοπτικών παιχνιδιών. Και ζητώ συγγνώμη για τον παραλληλισμό. Η επόμενη πολίτρια του Castle Trust είναι η αγαπημένη μας Τάνια. Τάνια μου, σε καλωσορίζουμε. Γεια σου, πολυτάλαντη Τάνια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τάνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το παντελόνι δεν σε κολακεύει. Την περασμένη εβδομάδα γιορτάστηκε η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όλοι μιλήσαμε για τις χελώνες, τα σκυλάκια και τους γάτους μας. Το φιλοζωικό κλίμα πέρασε και στα παιχνίδια γνώσεων. Σοκράτη, να δούμε τι θα συμβεί τώρα. Ο μυστικός δείπνος, οικειόμενη γάτος. Οικειόμενη γάτος. Η Βασίλισσα Καμίλα είναι το θέμα σας. Η Καμίλα. Εντάξει. Βασίλισσα. Καλή αναπνοή. Βασίλισσα. Καμίλα. Εξακούσει για κάποια Καμίλα. Ποτές που είναι σε ρημούς. Πείτε μας μία Ελληνίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Βόρεια Ελλάδα. Ξανθιά. Η κρέμα είναι η λέξη και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Για γλυκά, συνήθως το πάνω-πάνω το λευκό. Σοκολάτα. Αυτή μπουλέ. Νάντια. Όχι. Ναι. Η λέξη σου είναι το τετράδιο. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Στη μουσική χρησιμοποιούμε ένα ειδικό τέτοιο που λέγεται πεντάγραμμο. Τι είναι αυτό? Όργανο. Hey, yeah.